Οι φορολόγηση αυτή θα φέρει 300 εκατομμύρια. Ναι. Ενώ τα υπερκέρδη έχουν μετρηθεί στο 1,3 δις. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γαλλοθήκη της Κομισιόν επιτρέπει τη φορολόγηση στο 90%. Αυτή ήταν η δική μας πρόταση και αυτό θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Πράγματα τα οποία δεν φτάνουν, είναι ημίμετρα, είναι ανεπαρκή και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και στην βελτίωση της ζωής πλειοψηφίας των πολιτών και στην ανασύνταξη ελληνικής οικονομίας με άλλους όρους προς όφελο της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα πρέπει να παχθούν άλλα μέτρα και πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει να λέει ψέματα για το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Είδαμε στην Ισπανία να παρατείνει τα μέτρα της για το ΦΠΑ, αυτά που έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι ανεπαρκή και ανεπιτυχή. Και είδαμε και ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Ισπανικό μάλλον Λαϊκό Κόμμα, να τα ψηφίζει αυτά τα μέτρα. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να κάνει εδώ πέρα και η δική μας κυβέρνηση. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Πολυζωγοπούλου που βρήκε το σθένος και τη δύναμη να καταγγείλει την κακοποίηση, όπως και στο γιατρό, ο οποίος τίμησε το λειτουργήμα του ακριβώς αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα μιλάγαμε σήμερα με τους ίδιους όρους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μας απασχολεί μόνο τους τελευταίους μήνες. Μας απασχολεί κυρίως μετά το 2019 που αυξηθήκανε πάρα πολύ οι γυναικοκτονίες. Έχετε μιλήσει για τον COVID, θα σας έλεγα ότι έχει να κάνει και με άλλα φαινόμενα και αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ιδιαίτερα τις δυσχερέστερες θέσεις των γυναικών μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά πέρα από τα αίτια πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Σήμερα βλέπω την κυρία Αγγελεστάθη να επιχαίρει για τα επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, όταν πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε και εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας για ένα άλλο περιστατικό γυναικοκτονίας που δεν είναι το τελευταίο που είχαμε, την Κυριακή, η οποία δολοφονήθηκε κάτω από το αστυνομικό τμήμα. Γιατί καλό είναι και σωστά λέμε ότι πρέπει οι γυναίκες να εμπιστεύονται τις αρχές, αλλά οι αρχές θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να προστατεύουν τα θύματα. Και όχι να λένε στα θύματα, πάρε ταξί, πάρε ένα φίλο σου να συνοδεύσει και ούτω καθεξής. Άρα, μπροστά στις γυναίκες οι οποίες βρίσκουν το θάρρος και το στένος, θα πρέπει να, να υπάρχει μια πολιτεία η οποία πραγματικά θα τις πειρασπίσει και θα τις προστατεύει. Το νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται ενίσχυση και σε ένα άλλο επίπεδο, σε αυτό της νομικής κατοχύρωσης του όρου της γυναικοκτονίας, που είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταθέσει σαν τοπολογία 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, και το οποίο η Νέα Δημοκρατία αρνείται πεισματικά να το ψηφίσει. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, όπως επίσης πρέπει να ενισχυθεί συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο, οι ξενώνες, τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην ελληνική αστυνομία. Δυστυχώς δεν είναι στελεχωμένα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ιδρύθηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση, η σημερινή, οφείλει τόσα χρόνια μετά να τα στελεχώσει και να υπάρχουν σε όλα τα τμήματα τέτοια γραφεία επαρκώς στελεχωμένα. Όπως επίσης πρέπει να υπάρχει και μια συνολική πολιτική που έχει να κάνει με τη διαπαιδαγώγηση, με τα σχολεία, με την καταπολέμηση αντιλήψεων και στερεοτύπων.